Από φέτος, το ΤΕΙ Αθηνών μετονομάζεται σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εμείς βρεθήκαμε στους χώρους του Πανεπιστημίου, όπου μας υποδέχτηκε ο καθηγητής Γιάννης Παρασκευόπουλος, ο οποίος ως πρόεδρος του τμήματος Συνολογίας μίλησε για την πρόσφατη αναβάθμιση και την ακαδημαϊκή παρουσία του τμήματος. Με την ευκαιρία της επίσκεψης, ξεναγηθήκαμε στο μικροϊνοποιείο και μικροζητοποιείο του Ιδρύματος, όπου παρακολουθήσαμε τους φοιτητές σε δημιουργική δράση. Θα ήθελα να μου πείτε για τους σπουδαστές σας, αυτός ο χώρος είναι χώρος δημιουργικότητας? Ναι, βέβαια. Είναι ένας χώρος που έρχονται οικειοθελώς, ουσιαστικά, δεν περιγράφεται μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Τους δίνουμε τη δυνατότητα και την οικονομική και την τεχνική να παράγουν πειραματικά κρασιά και πειραματικό ψήθος. Έρχονται οικειοθελώς και βλέπουμε μέσα από αυτό ότι όχι απλά το αγκαλιάζουν, αλλά επιστρέφουν κάθε χρόνο, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν μαθαίνουν μόνο να κάνουν μπύρα ή μόνο να κάνουν κρασί, αλλά ουσιαστικά μαθαίνουν πώς να λειτουργούν σαν ομάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να μου πείτε αν έρχονται άνθρωποι, έρχονται φοιτητές, οι οποίοι είναι με υπόβαθρο οικογενειακό που δεν είναι συναφές με τον. Στη σχολή μας γενικά. Ναι, ναι, βέβαια. Και αν μέσα από την πρακτική άσκηση εδώ κατανοούν τα ζητούμενα του επαγγελματία και αν μπορούν ρεαλιστικά, σύμφωνα με τη δική σας γνώμη, να το ακολουθήσουν το επάγγελμα και να σταθούν στα πόδια τους. Ναι, ισχύει στη σχολή μας σχεδόν ότι ισχύει και στις υπόλοιπες της χώρας. Ίσως ένα 20% μόνο των σπουδαστών μας να προέρχονται από ένα περιβάλλον ανάλογο των σπουδών που πραγματοποιούμε εδώ. Δηλαδή προέρχονται από μια οικογένεια αμπελουργών ή ηνοποιών. Τα υπόλοιπα παιδιά προέρχονται μάλλον από αστική, έχουν αστική καταγωγή και μάλλον έχουν μπει τυχαία στη σχολή χωρίς να ξέρουν το περιβάλλον. Το ενδιαφέρον είναι ότι όντως αυτή η σχολή, αυτό το επάγγελμα έχει ένα πολύ σύνθετο πρόσωπο. Δεν είναι μόνο παραγωγή κρασιού. Είναι ταυτόχρονα και παίρνουν και γνώσεις πάνω στη διάθεση, μάρκετινγκ και διάθεση των κρασιών και του ζήθου, όπως επίσης και γνώσεις πάνω στην αμπελουργία και στο πώς πρέπει να κατευθύνουν τους αμπελουργούς στο να παράγουν την πρώτη ύλη. Είναι αρκετά λοιπόν σύνθετο. Μπορούν να κάνουν είτε δουλειά εινολόγου πεδίου παραγωγής, είτε σύμβουλου σε θέματα αμπελουργίας, είτε να δουλέψουν στην προώθηση, προβολή και πώληση των τελικών προϊόντων. Άρα τα πιο πολλά παιδιά τελικά βρίσκουν, άσχετα αν μπήκανε τυχαία, βρίσκουν κάτι που τελικά να τους ταιριάζει. Σε αυτό θα προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι το κομμάτι της ζηθοποίησης, που είναι ένα σημαντικό κλάδος για τη σχολή μας, είναι για τη χώρα μας κάτι καινούριο. Και έχει ένα άλλο, μια άλλη ορμή. Είναι ένα νέο κύμα, αν θέλετε, που προσελκύει πάρα πολύ τους νέους μας σπουδαστές, γιατί αντιλαμβάνονται ότι πέραν το ότι είναι μοντέρνο, έτσι, είναι ταυτόχρονα και πιο εύκολο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Άρα βλέπουμε ότι ένα καλό μέρος των σπουδαστών μας ήδη κατευθύνεται προς αυτή τη νέα τάση. Υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον? Αχ, ναι, θα θέλαμε. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η σχολή, όπως ξέρετε, έγινε πλέον πανεπιστημιακού επίπεδου. Είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτή η αναβάθμιση ήταν αναμενόμενη και δικαιολογημένη. Παρ' όλα αυτά, στο βάθος της ψυχούλας μας υπάρχει μια επιθυμία να μετακινηθούμε από τον αστικό ιστό και να βρεθούμε εκεί που πραγματικά πρέπει να είμαστε. Ναι. Δηλαδή μέσα σε μια ζώνη εινοπαραγωγής. Όχι μόνο για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην πρώτη ύλη που τη χρειαζόμαστε, αλλά γιατί, ξέρετε, ένας Αθηναίος 18χρονος φοιτητής που μόλις μπήκε στη σχολή συνεχίζει να είναι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όταν θα βρεθεί στο αγροτικό, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην ζώνη της Νεμαίας, στα 18 του, και καταλάβει ότι η επαγγελματική του ζωή θα εξελιχθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνει αμέσως αν είναι κάτι που το θέλει ή δεν τον θέλει. Αν μεν το θέλει, θα γίνει ένας εξαιρετικός σπουδαστής. Αν δεν το θέλει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για εκείνον για να κάνει μια άλλη επιλογή. Άρα θα θέλαμε να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον, θα θέλαμε η σχολή μας να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον πανομοιότυπο με το περιβάλλον εργασίας, που είναι η ελληνική ύπαιθρος.
Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον της μπίρας craft στην Ελλάδα? Είναι καλή ερώτηση. Είναι καλή ερώτηση. Σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή το κύμα μεγαλώνει. Αν και είμαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να σας πω μέχρι πού θα φτάσει αυτό το κύμα. Υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχει το γνωστό monkey see, monkey do. Το κάνω διπλανός μου, θα το κάνω κι εγώ. Υπάρχει πραγματικά, βλέπουμε ότι οι καταναλωτές πραγματικά αγκάλιασαν αυτές τις νέες μπύρες και τις αναζητούν. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και τα μικρά ζυθοποιεία να δείξουν, να αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι πραγματικά διαφορετικό. Μην ξεχνάτε ότι οι μπύρες των μικροζυθοποιείων είναι πιο ακριβές. Ναι. Σημαντικά πιο ακριβές από τα προϊόντα της, αν θέλετε, μεγάλης παραγωγής. Για να δικαιολογήσεις λοιπόν αυτή την υπεραξία, πρέπει όμως να προσφέρεις κάτι διαφορετικό. Το ζυθοποιείο, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί είναι μια τεχνολογία που εξελίχθηκε εδώ και το module του μικροζυθοποιείου είναι πρωτότυπο, το έφτιαξε μια ελληνική εταιρεία, όπου όταν το είδανε ομόλογοι μας από ξένα πανεπιστήμια, ομολόγησαν ότι θα ήθελαν πολύ να χρησιμοποιούν τέτοιο unit. Από την πλευρά της μπύρα μπορεί να παράγεται όλο τον χρόνο. Οπότε οι ομάδες ζυθοποίησης συχνά πυκνά, με το που βρίσκουν λίγα χρήματα για να αγοράσουν πρώτες ύλες ή σκέφτονται μια νέα συνταγή, κατεβαίνουν κάτω, φτιάχνουν τις μπυρούλες τους, μας τις δίνουν και τις δοκιμάζουμε και περνάμε όλοι μια χαρά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τα παιδιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια τέτοια φάση. Μπορεί κάποιος από εκείνους να σας εξηγήσει ποια είναι η συνταγή που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή. Με κέρδισε ζυθοποίηση από πέρσι. Τυχαία κάποιοι πιο παλιοί φοιτητές κάναν ήδη μπύρα. Ήρθα κι εγώ σιγά σιγά παρακολούθησα, έμαθα και τώρα ανέλαβα εγώ ώσπου να αναλάβει μετά κάποιος άλλος από μένα. Θέλω να μου περιγράψεις έτσι μια τυπική μέρα στη σχολή και τι σε έχει κερδίσει περισσότερο. Μαζευόμαστε ομάδα, άλλη ομάδα, συζητάμε και με τον καθηγητή μας και αποφασίζουμε τι μπύρες θα κάνουμε. Μαζεύουμε, ξέρω εγώ, διαλέγουμε, ας πούμε, τώρα κάνουμε τσέχη dark lager. Μαύρη lager, τσέχικου τύπου. Οπότε τι κάνουμε. Πάμε, μαζεύουμε 5 lager που υπάρχουν τσέχικου τύπου αντίστοιχα στο εμπόριο, τις δοκιμάζουμε και μετά φτιάχνουμε μια συνταγή για να δούμε πού θα κινηθούμε. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε, εδώ είναι το μηχάνημά μας. Εδώ είναι η βάση σας λοιπόν. Εδώ είναι η βάση μας, εδώ γίνεται όλη η μαγεία. Είναι ένα μικρό μηχάνημα σε σύγκριση με τα μεγάλα ζυθοποιεία. Σκεφτείτε, εδώ κάνουμε περίπου 100 λίτρα. Τα κλασικά μικροζυθοποιεία έχουν περίπου βραστήρες ενός τόνου. Και οπότε εδώ συμβαίνει η διαδικασία του βρασμού. Και εδώ πέρα κάνουμε την πολιτοποίηση. Δηλαδή, πρώτα κάνουμε την πολιτοποίηση εδώ. Ναι. Μετά την καθαρίζουμε την πύρα εδώ. Δημιουργείται φίλτρο από την ίδια την πύρα. Και μετά την περνάμε πάλι εδώ για βρασμό. Και μετά την ψύχουμε και πάει σε κάδο ζύμωσης. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θα ήθελα έτσι να μου πεις, να μου εξομολογήσεις το όνειρό σου όταν θα βγεις από τη σχολή, όταν θα αποφύγεις. Το όνειρο, μεγάλη λέξη. Το όνειρο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Πριν σπουδάζω κάτι άλλο και μετά αποφάσισα ότι θέλω μια σχολή που θα μου δώσει την ευκαιρία να είμαι στην επαρχία, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλους. Και βρέθηκα εδώ πέρα. Από εδώ είναι ο Γιάννης. Γιάννης, γεια σας. Δεν θα έλεγα πως υπάρχει κάποιο πόστο συγκεκριμένα που μου αρέσει. Θα έλεγα ότι κάνουμε λίγο πολύ απ' όλα. Ο καθένας πρέπει να ξέρει όλη τη διαδικασία για να είναι εδώ πέρα. Μ' αρέσει γενικά η μπύρα, οπότε μ' αρέσει αυτό που κάνω. Γεια σας, εγώ είμαι η Ευαγγελία. Και εγώ ασχολούμαι με την μπύρα. Φτιάχνουμε, όπως είπατε και πριν, εδώ πέρα μπύρα. Και ακριβώς αυτό, ο καθένας γνωρίζει κάποια στάδια, βοηθάμε ο ένας τον άλλον, δοκιμάζουμε κάποιες άλλες μπύρες και έτσι πάει το σκηνικό. Η απόφαση να μπεις στη σχολή ήταν τυχαία ή... Τυχαία, τελείως τυχαία. Τώρα θες να ακολουθήσεις τον κλάδο? Ναι, έτσι πιστεύω ότι μου ταιριάζει κιόλας και μ' αρέσει πλέον. Οπότε θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Εγώ είμαι ο Άγγελος, είμαι στην ομάδα ζυθοποίησης περίπου ένα εξάμηνο. Μου αρέσει η μπύρα, ενδιαφέρομαι. Εδώ ήθελα κιόλας να περάσω και αυτό θέλω να κάνω συνεχίζοντας τη ζωή μου. Γεια σας, είμαι η Νεκταρία. Είμαι ένα χρόνο περίπου στην ομάδα της ειδοποίησης. Η διαδικασία της μπύρας είναι αρκετά ωραία. Περνάμε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα και μαθαίνουμε κιόλας. Το όνομά σου? Λενιά.
Εγώ είμαι στην ομάδα περίπου ένα χρόνο και μπήκα κυρίως για να μάθω. Αυτό. Όσο φτιάχνουμε μπύρες συνέχεια και διαφορετικές, μαθαίνουμε περισσότερο. Οπότε αυτό νομίζω είναι που μας κρατάει εδώ, γιατί δεν υπάρχει κάτι ίδιο συνέχεια.